Ευθύνης αποδίδει στην πολιτική ηγεσία του τόπου για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει ο ελληνικός λαός ο πρώην Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Νίκος Αγγελόπουλος. Όπως ανέφερε, αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, τονίζοντας πως χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία στο να λυθεί το θέμα, σημειώνοντας πως οι ευκαιρίες δυστυχώς δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα και πως ο σχεδιασμός που είχε γίνει επί των ημερών του στο θέμα αυτό ήταν άψογος. Τέλος, ευχήθηκε στον Πέτρο Τατούλη καλή δύναμη, γιατί έχει δύσκολη αποστολή σε δύσκολη περίοδο, χωρίς λεφτά. Σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, που η πολιτική ηγεσία του τόπου απεδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Ο Θεός να δώσει και να βάλει το χέρι του να βγούμε από, από αυτό το αδιέξοδο. Εσείς φύγατε την περιφέρεια. Έφυγα, αγάπησα την Πελοπόννησο πολύ. Αλλά και με αγάπησε και ο κόσμος πολύ. Και πιστεύω ότι χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία να λύσουμε μία και έξω το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Δυστυχώς οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα. Ο σχεδιασμός ήταν άψογος. Είχαμε με την σύμφωνη γνώμη των 107 δημάρχων και κοινοταρχών είχαμε προχωρήσει στον Καποδίστρια για την διαχείριση των αποβλήτων και είχαμε δρομολογήσει και την κατασκευή μονάδος παραγωγής ρεύματος από τα σκουπίδια. Αυτό είναι στα δίκια. Δυστυχώς, όταν αλλάζει στην Ελλάδα η ηγεσία μιας λειτουργικής μονάδος, αλλάζει και όλος ο προγραμματισμός. Και έτσι χάνονται οι ευκαιρίες η μία μετά την άλλη. Με τους περιβόητους δαιματοποιητές που είναι 9 χαρακτήρες της Δυτικής Τριπόλεως. Ήταν ούτως ή άλλως οι δαιματοποιητές, γιατί ο σχεδιασμός ήταν να κατασκευάσουμε σταθμούς μεταφόρτωσης. Δεν θα χάνονταν τίποτα, γιατί όταν θα γινόταν, ολοκληρώνονταν ο κεντρικός σχεδιασμός, οι δαιματοποιητές θα λειτουργούσαν σαν σταθμοί μεταφόρτωσης, αφού προηγούμενα και για όλο αυτό το διάστημα θα μας είχαν δώσει την ευκαιρία να πάρουμε παράταση και να μην έχουμε το άγχος των προστήμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε, δυστυχώς οι ευκαιρίες δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα. Τον Πέτρο Τατούλη, τον φίλο σας, πώς τον βλέπετε? Του εύχομαι καλή δύναμη, είναι φίλος μου ο Πέτρος. Του εύχομαι καλή δύναμη, ο Θεός να είναι μαζί του. Έχει δύσκολη αποστολή σε μια δύσκολη περίοδο χωρίς λεφτά. Και σε δύσκολη περιοχή. Και σε δύσκολη περιοχή. Γιατί ξέρετε, κανένας προφήτης στον τόπο του. Και ο Πέτρος πάει να προφητεύσει στον δικό του τόπο και δυστυχώς εκεί συγκρούονται τα πράγματα.